Η σειρά «Είσαι το τέρι μου» έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2001 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2002 έπειτα από ένα κύκλο 30 επεισοδίων και σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο Αλέκος Ισοβίτης ήταν 37 ετών όταν πρωταγωνίστησε στη σειρά «Είσαι το τέρι μου». Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, παρότι η επιτυχία ήταν μεγάλη, το τηλέφωνο του δεν χτύπησε για κάποιο ρόλο στον κινηματογράφο για πολλά χρόνια και αυτό είναι κάτι που τον ενοχλεί. Σήμερα στα 58 του χρόνια τον βλέπουμε στη σειρά του Sky Στοργή και τη σειρά του Open Έρωτας Φυγάς, ενώ παράλληλα ασχολείται με το θέατρο. Η Κατερίνα Λέχου υποδίθηκε με επιτυχία τη Βίκη Σεϊτανίδη στα 34 της χρόνια. Όπως έχει δηλώσει για το συγκεκριμένο ρόλο, η παραγωγή έψαχνε πρόσωπα όχι μόνο από το χώρο της υποκριτικής, αλλά και του modeling. Έτσι θα ήταν πολύ πιθανό στη θέση της να βλέπαμε τη Βίκη Καγιά ή τη Βίκη Κουλιανού που είχαν περάσει από casting. Η ηθοποιός σήμερα στα 56 της χρόνια ασχολείται με το θέατρο, ενώ λίγους μήνες πριν συμμετείχε στις σειρές Αόρατη και Μία νύχτα του Αυγούστου. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στα 31 του χρόνια αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό ως Γρηγόρης μέσα από τη σειρά. Ο ίδιος θυμάται με νοσταλγία τη στιγμή που ο Άρης Σερβετάλης επιλέχθηκε ως τηλεοπτικός του συγκάτοικος και μπορούσε να διασταθεί την επιτυχία που θα ακολουθούσε. Σήμερα στα 53 του χρόνια ασχολείται ενεργά με το θέατρο και ξεχωρίζει ως αφηγητής στη σειρά «Τα καλύτερά μας χρόνια». Η Βίκη Σταυροπούλου ήταν 32 ετών όταν υποδίθηκε τη Στέλλα Παπαλιμνέου στη σειρά. Σύμφωνα με δηλώσεις της, οι σκηνές που έχει ξεχωρίσει είναι εκείνες με τον Αλέξη Γεωργούλη. Οι δυο τους έγιναν φίλοι μέσα από τη σειρά «Είσαι το τέρι μου» και τα γυρίσματα ήταν ξεκαρδιστικά. Σήμερα στα 54 της χρόνια είναι κριτής στην κριτική επιτροπή της εκπομπής Just the Two of Us και ασχολείται με το θέατρο. Ο Αλέξης Γεωργούλης ήταν μόλις 27 ετών όταν πήρε το ρόλο του Σωτήρη. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, χρωστάει αυτό το ρόλο στη συμπροταγωνίστριά του Βίκη Σταυροπούλου. Αν δεν ήταν εκείνη, θα είχε ακολουθήσει διαφορετική πορεία και ίσως σήμερα να ήταν πολιτικός μηχανικός. Ο ηθοποιός έχει πει πως θα ήθελε να γίνει κάποιο remake για αυτή τη σειρά και να συνεργαστεί ξανά με τη Βίκη Σταυροπούλου. Σήμερα στα 48 του χρόνια ασχολείται κυρίως με την πολιτική. Η Ιβόνη Μαλτέζου ήταν 52 ετών όταν υποδίθηκε στη σειρά «Τη μητέρα της οικογένειας» με επιτυχία. Η ηθοποιός μέχρι και σήμερα δυσκολεύεται να δει τη σειρά και συγκινείται κάθε φορά με τον συνάδελφό της Δημήτρη Καμπερίδη που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Σήμερα στα 74 της χρόνια παίζει στη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερά μας χρόνια». Ο Άρης Σερβετάλης ήταν 25 ετών όταν υποδίθηκε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Λάζαρου. Η ανταπόκριση του κόσμου ακόμα και τώρα είναι έντονη, με ανθρώπους να τον φωνάζουν με το όνομα του ρόλου. Όπως έχει παραδεχθεί εκείνη την εποχή, του ήταν οικείο να υποδίεται ένα τέτοιο χαρακτήρα, γιατί ήταν περίπου κάπως έτσι. Σήμερα στα 46 του χρόνια ασχολείται ενεργά με το θέατρο, ενώ ο Θεός είναι πηγή έμπνευσης για εκείνον. Η Δάφνη Λαμπρόγιαννη ήταν 34 ετών όταν ξεχώρισε σαν αυταρχική και δίστροπη Ανέτα. Μετά την ολοκλήρωση της σειράς, οι προτάσεις που ακολούθησαν ήταν για αντίστοιχους ρόλους, με την ηθοποιό να χρειάζεται να επιμείνει πολύ για να κάνει κάτι άλλο. Σήμερα στα 55 της χρόνια ασχολείται με το θέατρο και σύμφωνα με φήμες, μέσα στο 2023 θα τη δούμε σε σειρά που θα μεταδίδεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Antenna Plus. Η Σοφία Βογιατζάκη ήταν 30 ετών όταν ξεκίνησε να παίζει σε αυτή τη σειρά. Όταν της πρότειναν το ρόλο της Τούλας και της εξήγησαν πως πρέπει να ταξιδέψει με αεροπλάνο στην Αυστραλία, αρχικά αρνήθηκε γιατί φοβάται τα αεροπλάνα. Τότε συμβουλεύτηκε κάποιο φίλο της ψυχίατρο και αντιμετώπισε το φόβο της. Σήμερα στα 51 της χρόνια τη βλέπουμε στη σειρά του Μέγκα Μέρι Μέρι Μέρι. Ο Γεράσιμος Γενατάς ήταν 40 ετών όταν το γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά. Όπως έχει πει αρκετές φορές, ο κόσμος ταυτιζόταν με αυτό το χαρακτήρα και πολλοί άνθρωποι κατανοούσαν και υποστήριζαν τον Παναγιώτη. Σήμερα στα 61 του χρόνια, πρωταγωνιστεί στη σειρά του Open Έρωτας Φυγάς. Ο Παναγιώτης Φιλιππέος ήταν 10 ετών όταν ξεκίνησε να παίζει στη σειρά ως ο μικρός Μιλτιάδης. Από το 1999 μέχρι το 2006 έπαιξε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές με πιο γνωστή συμμετοχή αυτή στη σειρά «Είσαι το τέρι μου». Ακόμη έχει λάβει μέρος σε δύο κινηματογραφικές ταινίες. Σήμερα στα 31 του χρόνια είναι γραφίστας. Δυστυχώς πολλοί από τους ηθοποιούς που αγαπήσαμε σε αυτή τη σειρά δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Ο Δημήτρης Καμπερίδης απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών από καρκίνο. Ο Βασίλης Ανδρεόπουλος έφυγε από τη ζωή το 2011 στα 88 του χρόνια. Και η Βίκη Βανίτα απεβίωσε σε ηλικία 59 ετών από καρκίνο στον πνεύμονα. Κάντε εγγραφή και like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.